παράταση από την Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών. Κατάθεση από την Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα εκπρόσωποι φορέων από στράτο και ενεργεία, μελών από οικογένειες πεσόντων, για να τιμήσουμε τους συναδέλφους μας του πολεμικού ναυτικού που έπεσαν στα Ίμια, αντινάβαρχο Χριστόδολο Καραθανάση, 34 ετών κυβερνήτη, αντινάβαρχο Παναγιώτη Βλαχάκο, 31 ετών συγκυβερνήτη, πλοίαρχο Έκτορα Γιαλοψό, 29 ετών χειριστή συσκευών, καθώς και όλους όσους μέχρι σήμερα δώσανε τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος, υπερασπιζόμενοι τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Οι τρεις συνάδελφοι του πολεμικού ναυτικού αποτελούσαν πλήρωμα του ελικοπτέρου που προερχόμενο από την ελληνική φρεγάτα Ναβαρίνο κατέπεσε ξημερώματα της 31/1/1996 στη θάλασσα βόρεια των Βραχονησίδων Ίμια. Είναι το ανθρώπινο τίμημα της κρίσης των Ιμίων, που δυστυχώς δεν είναι και το μόνο. Με την κρίση εκείνη ανοίχθηκε ο δρόμος για τη συνολική αμφισβήτηση του καθεστώτος στο Αιγαίο, ενώ οι ΗΠΑ αναγορεύτηκαν, επανεβεβαιώθηκαν ως επιδιαιτητές. Καθημερινά οι σύμμαχοι και εταίροι μας με τις δηλώσεις τους και με τη στάση τους υπονομεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας απέναντι στη διαρκή και αυξανόμενη επιθετικότητα της Τουρκίας. Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο της παραμονής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, με κάθε κόστος προετοιμάζουν μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχέδια συνδιαχείρισης και συνεκμετάλλευσης των ελληνικών θαλάσσιων ζωνών και διχοτομικής λύσης στην Κύπρο. Αναδεικνύεται περίτρανα ότι οι λοικοσυμμαχίες αυτές ούτε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας διασφαλίζουν, ούτε αποτελούν παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ειδικά το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα ανάμεσα στα μέλη του και θεωρεί το Αιγαίο ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Είναι γνωστό άλλωστε οι ανταγωνισμοί στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου για τον έλεγχο και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, των δρόμων μεταφοράς τους, αυξάνουν δραματικά τους κινδύνους εμπλοκής της πατρίδας μας σε τοπική ή γενικότερη πολεμική ανάφλεξη. Η νέα Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδα-ΗΠΑ θα εμπλέξει ακόμα περισσότερο τη χώρα και τις ένοπλες δυνάμεις της στα υπεραλιστικά σχέδια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, οδηγώντας σε επικίνδυνες περιπέτειες στο λαό μας και τους γειτονικούς λαούς. Δίνει το ελεύθερο στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρεί και να λειτουργεί στρατιωτικές και βοηθητικές υποδομές εντός των εγκαταστάσεων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, να αξιοποιεί λιμάνια και πολιτικές υποδομές
αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια κλπ. Για τις εκάστοτε αμερικανοτοϊκές ανάγκες. Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Λιβύη, στο Ιράν και το Ιράκ, στον Περσικό κόλπο, η τεράστια συγκέντρωση δύναμης πυρός στην περιοχή δεν πρέπει να μας αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση αναλαμβάνει δέσμευση για αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην πολιτική δύναμη στα στενά του Ορμούζ, ενώ δηλώνει προθυμία για αποστολή ελληνικής στρατιωτικής δύναμης στη Λιβύη. Έτσι, οι ένοπλες δυνάμεις οδηγούνται σε πολεμικές επιχειρήσεις, θυσιάζοντας τον βωμό ξένων συμφερόντων ό,τι πιο πολύτιμο διαθέτει η πατρίδα μας, την νεολαία της και το αύριο των επόμενων γενεών. Απαιτούμε να μην σταλεί κανένας Έλληνας στρατιωτικός στη Λιβύη, να μην σταλούν πύραυλοι πάτριότ στη Σαουδική Αραβία, να μην σταλεί φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ, καμία συμμετοχή και καμία εμπλοκή στους υπερελιστικούς σχεδιασμούς, ένταση της αλληλεγγύης με τους άλλους λαούς για έναν κόσμο ανθρώπινο και ειρηνικό.